ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην πρόσκληση για τη συνέντευξη τύπου που θέλω να παραχωρήσει ο κύριος Γεωργιάδης ως εκπρόσωπο, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της επίσκεψής του για τον εορτασμό των 40 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Το καλωσορίζουμε στη Φλόρινα μαζί με τον Σάκη Ιωαννίδη, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που είμαστε στη Φλόρινα. Ευχαριστώ πολύ την ΟΝΕΔ για την πρόσκληση. Και είναι μεγάλη τιμή πρώτον που είμαι στον τόπο καταγωγή του πατέρα μου. Δεύτερον, που είμαι μαζί με τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, που έχει οργό στην Ελλάδα και δώσει τρομερό αγώνα όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο για την παράταξη για τη χώρα. Και βέβαια με τον καλό μου φίλο τον Στάθο Ξαντλίδη, ο οποίο αυτά χρόνια στην Βουλή πιστεύω έχουμε αναπτύξει μια πολύ μεταξύ μας θερμή και ειλικρινή συνεργασία. Είναι γνωστό ότι το κόμμα μας στα πλαίσια των εορτασμών των 40 ετών έχει οργανώσει μια μακρά διαδικασία επαφής των τελεχών μας με τους βουλευτές σε όλη την επικράτεια, ακριβώς για να υπενθυμίσουμε και να αναδείξουμε και να τονίσουμε πρώτον την τεράστια επιφορά της Νέας Δημοκρατίας στην σύγχρονη φυσιογνωμία του τόπου μας και βεβαίως γιατί κάθε επέτειος πρέπει να έχει κάποια σχέση με το παρόν και το ιστορικό περίμενα που ζούμε, προσπαθούμε να αναδείξουμε τα διλήμματα της εποχής και να ενισχύσουμε την προσπάθεια της κυβερνήσης και του Πρωθυπουργού στον αγώνα που δίνουν για να μείνει η Ελλάδα όρθια, ίσως στη δυσκολότερη περίοδο της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε, πρέπει να πω αυτό, πάρα πολύ ευτυχείς. Εγώ προσωπικά έχω πάει σε πολλές πόλεις ήδη. Είναι η πέμπτη πόλη που επισκέπτομαι στα πλαίσια αυτών των περιοδιών. Όπου πηγαίνουμε υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και σε εποχές που ο κόσμος δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται τα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία δείχνει πίστη, δείχνει αγάπη, δείχνει παλμό, δείχνει ενθουσιασμό. Και αυτό είναι απαραίτητο γιατί η ισχυρή Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι και στην ομιλία που θα έχουμε σε λίγη ώρα στο ξενοδοχείο Βέλτσι, θα έχουμε την ευκαιρία με τους συμπολίτες εδώ της περιοχής να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερώσουμε για την καμπή που βρίσκεται όπως ξέρετε μας σε μια πολύ ιδιαίτερα πολιτικά στιγμή. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα την Τετάρτη ψηφοφορία στη Βουλή πρώτη για την εκλογή του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες για το τι ακριβώς μελγέντεστε. Λοιπόν, εγώ είμαστε διάθεση για ερωτήσεις, αλλά ασφαλώς να πούμε κάτι. Όχι, και για μένα είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην ακριτική Φλόρινα. Ακρίτας και εγώ από την άλλη πλευρά της Μακεδονίας στην Δράμα. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο και τον βουλευτή και όλη την τοπική οργάνωση. Γνωρίζω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έχει γυρίσει πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ταυτόχρονα και η ΟΝΕΔ συμμετέχει ως το πιο ενεργό κομμάτι σε αυτές τις εκδηλώσεις και ουσιαστικά δείχνουμε τη γέφυρα που υπάρχει μεταξύ της παλαιότερης γενιάς που έδωσε όλους αυτούς τους αγώνες για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας, η γέφυρα μεταξύ της νέας γενιάς και της παλιάς. Μέρημνα δικιά μας είναι μέσα από τον εορτασμό που γίνεται σε κάθε νομό για τα 40 χρόνια της παράταξης, να αναδείξουμε το ρόλο που είχε η ΟΝΕΔ όλα αυτά τα χρόνια στην εξέλιξη της οργάνωσής μας και ταυτόχρονα να αναδείξουμε το καινούργιο στίγμα που βγάζει η οργάνωση σε μια δύσκολη εποχή όπου οι νέοι αποστρέφονται τα πολιτικά κόμματα και γενικότερα την πολιτική, δείχνουν οι νέοι της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι εδώ, παλεύουν για το αύριο, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς φαινόμενα βίας και αυταρχισμού όπως βλέπουμε από άλλους νεολαίους που παρακινούνται από τα κόμματά τους. Εμείς θα συνεχίσουμε με διάλογο, με δημοκρατία, καταθέτοντας προτάσεις και πάντα πιστοί στις αξίες και στις αρχές της παράταξής μας και των ιδεών μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην εκδήλωση, η οποία πιστεύω θα έχει παλμό όπως είναι στις υπόλοιπες εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα. Θέλω σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα να καλωσορίσω τον αγαπητό μου φίλο και συντοπίτη. Το ξέρετε όλοι ότι η καταγωγή του είναι από την Φλόρινα. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει δώσει αγώνες αυτό το διάστημα για να αποδείξει το αυτονόητο. Ότι η Ελλάδα χρειάζεται πυκνή, σταθερότητα και βήματα σταθερά για να πάει μπροστά, για να σώσουμε την πατρίδα μας, τους συμπολίτες μας
σε μια περίοδο που μπορεί να ματώνουν οι Έλληνες, αλλά ο αγώνας μας είναι να μην πεθάνει η Ελλάδα. Θέλω να καλωσορίσω τον επίσης φίλο μου, τον Σάκη τον Ιωαννίδη, τον Μακεδόνα, πρόεδρο της ΟΝΕΡ, ο οποίος έχει κάνει και αυτό τον αγώνα του αυτό το διάστημα, όπως πολύ καλά ακούσατε, αυτή την περίοδο για να δείξει ότι διαχρονικά η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας και όλοι εμείς που προερχόμαστε από τη νεολαία έχουμε μέσα μας αυτή τον αγώνα, έχουμε μέσα μας αυτή τη σκέψη του αγώνα, ενώ μιας παράταξης η οποία σε όλη την πορεία έχει αποδείξει ότι βάζει την πατρίδα πάνω από το κόμμα, την πατρίδα πάνω από τα συμφέροντα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε μια περίοδο που η Ελλάδα υποφέρει, η Ελλάδα είναι στην κρίσιμη καμπή και είναι στο χέρι μας να καταφέρουμε να βγάλουμε την Ελλάδα στην αντίπερα όχθη του τρέμου και όχι να πέσει μέσα. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας. Οι αποφάσεις είναι όλων των βουλευτών καταρχήν, όλων των πολιτών, εάν δεν καταφέρουμε να εκλέξουμε πρόεδρο, για να δούμε ποιοι τελικά πιστεύουν ότι αυτός ο αγώνας, ο οποίος πόνεσε τους Έλληνες, ο οποίος στήχησε στους Έλληνες, αλλά αυτός ο αγώνας έγινε για το καλό της πατρίδας και για να μπορέσει η πατρίδα να πατήσει σε στέρεες βάσεις, με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη, εάν αυτός ο αγώνας στεφθεί με επιτυχία, ή αν πιστέψει ο ελληνικός λαός σε παραμύθια και σε εύκολες λύσεις και εύκολες προτάσεις και οδηγήσει τη χώρα σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι ανεξέλεγκτες. Για άλλη μια φορά, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ πέρα, θέλω να δηλώσω ότι σε αυτόν τον αγώνα, σε όλη την Ελλάδα, ευχαριστώ τους φίλους και συνεργάτες, γιατί κάνουν μια προσπάθεια η οποία θα γραφτεί, να είστε σίγουροι, θα γραφτεί στην ιστορία για το μέλλον αυτής της πατρίδας και αυτής της χώρας. Να σας ευχαριστώ. Αν έχετε ερωτήσει, τους εγκολαθάκητα για τον κύριο Υπουργό. Κύριε Γεωργιάδη, μας είπατε ότι δίνετε έναν αγώνα για να μείνει η Ελλάδα όρθια. Για ποια όρθια Ελλάδα μιλάτε, όταν αυτή τη στιγμή ο μισός πληθυσμός ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, όταν οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, όταν έχετε διαλύσει το κοινωνικό κράτος και το βλέπουμε από τη λειτουργία του νοσοκομείου μας, που προχθές πήγε μία ασθενής, έμενε 5 ώρες στα. Και το αναφέρω αυτό επειδή χρηματίστηκε υπουργός. Έμεινε 5 ώρες στα εξωτερικά, η ιατρία στη βραχία, νοσηλεία και τελικά έφυγε χωρίς πνομάτευση. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να σας λέω ωραίες κουβέντες. Η Ελλάδα το 2010 χρεοκόπησε. Ο ελληνικός πληθυσμός δυστυχώς αυτό δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα. Σε 6 Μαΐου του 2010 η Ελλάδα βρέθηκε εκτός αγορών και θα έπρεπε κανονικά την επόμενη μέρα να μην υπάρχει ούτε ένα νοσοκομείο σε λειτουργία στην Ελλάδα. Έπρεπε να έχουν κλείσει όλα τα νοσοκομεία. Έπρεπε να έχουν κλείσει όλα τα σχολεία. Έπρεπε να έχουν κλείσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Τίποτα από αυτά τα οποία λειτουργούν σήμερα στο κράτος δεν θα λειτουργούσε εάν δεν είχε αναλάβει ο Αντώνης Σαμαράς την κρισιμότερη στιγμή να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να εξηγήσουμε ακόμα στον κόσμο από τι ακριβώς έχει σωθεί αυτό ο τόπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καταστροφή. Προφανώς υπάρχει καταστροφή. Αλίμονο αν μια χώρα κατάφερε να χρεοκοπήσει και την άλλη μέρα, αγαπητέ, να μην είχε προβλήματα. Τότε όλες οι χώρες θα κινήταν από μια χρεοκοπία το χρόνο για να μην πληρώνουν τα χρέη τους. Δυστυχώς η χρεοκοπία από μόνη είναι καταστροφή. Δεν ευθύνεται ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία την καταστροφή. Δεν είναι ώρα να ανοίξουμε τη μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι γνωστό πώς έφτασε η Ελλάδα τη χρεοκοπία σε 6 Μαΐου του 2010. Και αφού με προκαλείτε, θα σας το πω ακριβώς πώς έγινε. Το Σεπτέμβριο του 2009, ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Κώστας Καραμαλής πήγε στη ΔΕΘ και είπε: πρέπει να πάρουμε μέτρα γιατί θα μας βγάλουν εκτός αγορών. Μια εβδομάδα μετά πήγε ο τότε υποψήφιος πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και είπε: λεφτά υπάρχουν. Ο ελληνικός λαός δυστυχώς επέλεξε το λεφτά υπάρχουν και μετά έρθει η καταστροφή. Το λέω γιατί σήμερα άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να λέει από τα Χανιά ότι αν γίνει αυτός ο πρωθυπουργός θα παίζει τη λίρα και οι αγορές θα χορεύουν. Εάν ο ελληνικός λαός δεύτερη φορά επιλέξει να κάνει το ίδιο σφάλμα, μην δω κανένα σας να κλαίει για την επόμενη μέρα.
Οι λαοί έχουν ευθύνη. Οι λαοί έχουν ευθύνη να ψηφίσουν. Άρα λοιπόν, όταν ο ελληνικός λαός επέλεξε Γιώργο Παπανδρέου, το 9, επέλεξε και την καταστροφή του. Αυτό που προθεί να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και αυτή η κυβέρνηση είναι να διαχειριστεί αυτή την καταστροφή. Οφείλω να απαντήσω και στο δεύτερο. Γιατί το ακούω συχνά ως επιχείρημα. Είναι ωραίο επιχείρημα για τα κανάλια, αλλά δεν το έχουμε θέσει ποτέ υπό έναν ακριβή λογικό έλεγχο που θα σας το θέσω τώρα. Πράγματι, υπάρχουν πολύ φτωχοί στην Ελλάδα. Τα μια χρονοκοπία, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και πράγματι, το κοινωνικό μας κράτος δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Θα θέλαμε να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Και πράγματι, υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία, η οποία τώρα αρχίζει και μειώνεται. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Ο πιο πάθος των Ελλήνων, αυτός που τρώει στα συσίτια, πού πιστεύετε είναι καλύτερο να ζει? Στην Ελλάδα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή στο Σουδάν ή στη Ρουάντα Μπουρούντι? Πού νομίζετε ότι ένας φτωχός περνάει καλύτερα? Γιατί κάθε μέρα περνάνε με τις βάρκες στο Αιγαίο χιλιάδες πάμπτωχοι που προτιμούν να έρθουν και να είναι πάμπτωχοι στην Ελλάδα από το να είναι πάμπτωχοι στο Σουδάν. Εάν η Ελλάδα βγει από το ευρώ και πέσει αγαπητά, θα γίνει το Σουδάν σε ένα 24ωρο. Άρα λοιπόν, αντί να προβάλλουμε τα προβλήματά μας που είναι πραγματικά, ας προβάλλουμε τις επιτυχίες μας. Ποιες είναι οι επιτυχίες μας? Ότι εκεί που μας είχαν όλοι ξεγραμμένους, αναστηθήκαμε. Ότι εκεί που η ανεργία συνεχώς αυξανόταν και η πρόληψη ήταν να είναι το 14% στο 37%, έπεσε το 25,6%. Ότι εκεί που είχαμε 6 χρόνια ύφεσης, ξαφνικά είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ανάπτυξη για 2 συνεχόμενα τρίμηνα. Αυτές είναι οι επιτυχίες της χώρας. Και αν ο λαός μας δείξει υπομονή, σύνεση και σοφροσύνη, σε 2 με 3 χρόνια από σήμερα όλη αυτή η κρίση θα αποτελεί παρελθόν και ένα απλό κεφάλαιο στην ελληνική ιστορία. Εάν ο ελληνικός λαός όμως κάνει λάθος, παίρνει ως δεδομένο πρώτα ότι θα αποφασίσει φυσικά η Βούλη, έτσι. Γιατί εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Ελληνική Βουλή θα δείξει σοφροσύνη στις ψηφοφορίες και δεν θα αφήσει την Ελλάδα να πέσει στον κρεμό. Αν όμως η Βουλή κάνει το σφάλμα που μας οδηγεί στις εκλογές, είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός δεν θα κάνει το σφάλμα να δώσει τη χώρα σε ένα λιράρι για να κάνει δίθεν τις αγορές να χορεύουν. Γιατί αν κάνει τις αγορές να χορεύουν, θα μας κάνει όλοι να χορεύουμε το χορό του Ζαλόγκου. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή αναφερθήκατε στην εκλογή Προέδρου, είπατε ότι αν η Βουλή μας πάει σε εκλογές, θα αναγκαστούμε να χορέψουμε, όπως είπατε, ενδεχομένως και το χορό του Λιράρι. Εσείς πιστεύετε ότι... Το είπατε, θα το αποφύγουμε. Κάπως έτσι. Το είπατε, κάπως έτσι. Στην ουσία, εσείς πιστεύετε ότι δεν θα συμπληρώσετε τον αριθμό των μελών που πρέπει, των βουλευτών, για να βγάλετε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να μην οδηγηθούμε σε εκλογές? Και αν καταφέρετε και συγκεντρώσετε τον αριθμό των βουλευτών που χρειάζεται και δεν οδηγηθούμε σε εκλογές, θα καταφέρουμε ως χώρα να πούμε αυτά τα όχι που πρέπει στο δούνο του για να μην οδηγηθεί περαιτέρω η χώρα μας σε ύφεση? Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, να σας προδικάσω εγώ ένα αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προς το παρόν φαίνεται δύσκολη η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, αλλά σίγουρα όχι αδύνατη. Άλλωστε, να ξέρετε ότι η τελευταία ψηφοφορία της 29 Δεκεμβρίου θα είναι μια ψηφοφορία πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους βουλευτές. Εύκολα λένε τώρα στα κανάλια θα ρίξουν την κυβέρνηση. Να είστε βέβαιοι ότι εκείνη τη μέρα πάρα πολλοί θα το ξανασκεφτούν. Και είμαι βέβαιος, θα δείτε πολλούς που τώρα λένε θα ψηφίσουν όχι, εκείνη τη μέρα τελικά θα ψηφίσουν ναι. Διότι είναι πολύ δύσκολο για έναν βουλευτή που έχει ονοματεπώνυμο να πάρει την ευθύνη για αυτά που πιθανόν θα επακολουθήσουν στη χώρα. Γιατί όταν ο κόσμος θα καταστραφεί, αν καταστραφεί, θα ξέρει και ποιος τον κατέστρεψε. Και τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για αυτούς θα έχουν ρίξει την κυβέρνηση μόνο. Εάν ο παρελθόντα η Βουλή κάνει λάθος, στον ελληνικό λαό θα τεθεί η πραγματικότητα και θα είναι σκληρή και αδύρυτος. Δεν θα τεθεί μόνο από τον Σαμαρά. Θα τεθεί από τις αγορές και από το διεθνές σύστημα μην έχει καμία εμβολία. Ο ελληνικός λαός θα πάει στην κάλπη αν αυτό συμβεί, πλήρως ενήμερος για τις συνέπειες των όποιων αποφάσεων του. Και να είστε τελείως βέβαιοι ότι όσοι λένε, όπως ακούμε μερικούς του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια και σήμερα, ότι θα κάνουν μονομερείς ενέργειες και θα εκβιάσουν την Ευρώπη, δεν έχουν καταλάβει γιατί πράγμα μιλάνε. Είχε πει κάποτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος μια πολύ σοφή φράση. Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα για να κάνει μια τόσο μεγάλη ατιμία. Πρώτα στον κύριο Τσίπρα να διαβάσει λίγο την ελληνική ιστορία για να ξέρει πού οδηγούν άφρονες συμπεριφορές ένα τόσο μάχο των εταίρων. Λοιπόν, τώρα θα το δεύτερο. Εάν όλα πάνε καλά και κλέξουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας, πράγμα που είναι και η συνετή επιλογή, να είστε τελείως βέβαιοι ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ήδη θέσει τις κόκκινες γραμμές και το φάνηκε η διαπραγμάτευση. Άλλωστε, όταν φύγει από τη μέση ο παράγων πολιτική αβεβαιότητα, αυτομάτως και η θέση του δουλειού θα είναι πολύ διαφορετική. Το δούνο του μας πιέζει για μέτρα της τάξης περίπου των 2 δισεκατομμυρίων, με κυριότερο επιχείρημα την πολιτική αβεβαιότητα. Εάν εκλέξουμε πρόεδρο, δεν θα έχουμε πολιτική αβεβαιότητα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι η ελληνική οικονομία δείχνει τους τελευταίους 6 μήνες σαφή σημάδια ανάκαμψης. Όχι μόνο την ύφεση, την ανάπτυξη, την οποία είπαμε για δεύτερο τρίμηνο, την τόση ενεργία ή το ρεκόρ του τουρισμού. Το λιανικό εμπόριο, παραδείγματος χάρη, είναι ο πιο βασικός πρόδρομος δείκτης, έχει γυρίσει.
η άνοδο τη διαφημίση στα μέσα μαζική επικοινωνία. Που μιλάμε εδώ, όπω έχει διαφημιστικό τμήμα σε μέσα μαζική επικοινωνία, ξέρετε ότι για πρώτη φορά έχουμε αύξηση στι διαφημίσει στα μέσα. Τι δείχνει αυτό, ότι οι επιχειρήσει επενδύουν γιατί προσδοκούν να πουλήσουν. Άρα αυτό δείχνει ότι γυρίζει η αγορά. Ότι το πετρέλαιο, οι πωλήσει καυσίμων έχουν αυξήσει στην Ελλάδα. Οι πωλήσει αυτοκινήτων έχουν αυξήσει στην Ελλάδα. Όλα αυτά στην οικονομία λέγονται πρόδρομοι δείκτε. Η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη να στρίψει. Εάν δώσουμε στη χώρα πολιτική σταθερότητα, το 2015 θα είναι η πρώτη χρονιά σοβαρή ανάκαμψη και το 2016 θα είναι χρονιά που πια σχεδόν την κρίση θα την έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή μιλήσαμε για Κρήτη. Για Κρήτη, μάλιστα. Δημιουργούμε ένα κλίμα ενίσχυσης στην ανάπτυξη τουριστική της Τουρκίας. Συμφωνείτε με αυτό? Λοιπόν, καταρχάς, η αύξηση του ΦΠΑ στη διαμονή δεν είναι επιλογή της κυβερνήσεως. Είναι ένα από τα μέτρα που συζητάμε το δούμε του. Θα είχαμε επιλογή, παραδείγματος χάρη, να αυξήσουμε τους γενικούς δείκτες ΦΠΑ. Θεώρησε χρήσιμο η κυβέρνηση να πει ότι είναι ευκολότερο σε μια εποχή που ο τουρισμός είναι πολύ καλύτερα να πληρώσουν κάτι παραπάνω επιχειρήσεις που πήγαν καλά μέσα στην κρίση. Πάρα να μεταφέρουμε αυτό το κόστος σε όλο τον πληθυσμό. Εάν όμως ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι είναι καλύτερο να αφήσουμε παραδείγματος χάρη το γενικό δίκτυο ΦΠΑ σε όλους μας από τη διαμονή, είναι κάτι που θα το συζητήσουμε. Τώρα, ότι είναι κακή αύξηση του ΦΠΑ είναι κακό πράγμα. Εμείς είμαστε κατά των φόρων, είμαστε μια δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να μειωθούν οι φόροι. Όμως προσέξτε ποια είναι η υποκρισία στην Ελλάδα. Όταν παίρνει η κυβέρνηση αποφάσει να μειώσει τις δαπάνες του κράτους, έτσι να μπορεί μετά να μειώσει και τους φόρους, θα έρθει ο κ. Τριανταφυλλίδης ο συμπαθέστατος και θα πει μειώσε το κοινωνικό κράτος. Θέλουμε στην Ελλάδα και το κοινωνικό κράτος να είναι μεγάλο και οι φόροι να είναι μικροί. Και δάνεια να μην παίρνουμε και τα δανεικά τώρα να τα τρώμε. Όλα στη ζωή, κύριε, δεν τα έχουμε. Θα επιλέξουμε την ιεράξη των πραγμάτων μας. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση Σαμαρά ότι ενώ πήγε πάρα πολύ καλά, εάν χρειαστεί να πάρουμε ένα έκτακτο μέτρο, θα το πάρουμε εκεί. Ο τουρισμός έχει δείξει τη δυναμική του και έχουμε ήδη προτείνει μέσω τη κ. Κεφαλογιάννη και έχει ανακοινώσει μια σειρά αντισταθμιστικών μέτρων για την αύξηση του ΦΠΑ. Άρα μην ανησυχούν οι ξενοδόχοι. Έχουμε καλή υπουργό τουρισμού που το έχει αποδείξει και θα βρει τον τρόπο αυτό να το ισορροπήσει. Η σύγκριση με την αγορά της Τουρκίας, το οποίο με ρωτήσατε, δεν είναι ακριβής. Η Τουρκία τόσο είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τελείως διαφορετικές νόρμες τις οποίες ακολουθεί. Ένας Ευρωπαίος που επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα, την επιλέγει και γιατί είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα όλα γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολα. Άρα δεν είμαστε ευθέως συγκρίσιμοι με ό,τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία μπορεί να ζητήσει τους πιο χαμηλής ικανότητας πληρωμής τουρίστες. Η Ελλάδα σιγά σιγά όλο και περισσότερο στοχεύει στους τουρίστες που έχουν περισσότερα χρήματα να τα ξοδέψουν μέσα από τις διακρατικές συνεργασίες που έχουμε ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα να είμαστε ανησυχοί αυτό. Καλά, το πρόγραμμα Τσίπρα για τον τουρισμό ήταν, ακούσατε τι είπε, ήταν για γέλια. Ο κ. Τσίπρας είπε επιλέξει ότι καταργήσει το.